Πριν ξεκινήσουμε το ιερό έργο της ευχής, ας έχουμε υπόψη μας ότι θα απαιτηθεί εκ μέρους μας κατά τη διάρκεια της διακαής επιθυμία και υπομονετική προσδοκία, πολύ θέρμη και απέραντη υπομονή συνδυασμένη με την ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Αρχίζουμε με το ευλογητός ο Θεός. Λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, το Τρισάγιον, Άγιος ο Θεός κτλ. Έπειτα απαγγέλουμε με συντριβή και κατάνοιξη το 50ο ψαλμό, το ψαλμό της μετανοίας, το ελέησον με ο Θεός, και αμέσως μετά το πιστεύω. Επιδιώκουμε εν συνεχεία να συγκεντρώσουμε το νου μας με την ησυχία και τη σιωπή. Θερμαίνουμε την καρδιά μας με διάφορες αφάνταστες σκέψεις, όπως είπαμε προηγουμένως, και αφού πυρωθεί και ίσως αφού χύσαμε και μερικά δάκρυα, αρχίζουμε την ευχή. Λέμε αργά αργά τις λέξεις και επιδιώκουμε να μην δραπετεύει ο νους, αλλά να παρακολουθεί την πορεία των λέξεων. Οι λέξεις να ακολουθούν η μία την άλλη, χωρίς να παρεμβάλλονται μεταξύ αυτών άλλες σκέψεις και γεγονότα. Μετά το ελέησόν με, να αρχίζουμε αμέσως το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, ώστε να σχηματίζεται τρόπον τεινά ένας κύκλος και να αποφεύγεται η παρέμβαση του διαβόλου. Πρέπει δε να ξέρετε ότι ο διάβολος θα επιδιώκει με κάθε τρόπο να διασπά την ενότητα των λέξεων και να εισέρχεται στο νου και στην καρδιά. Θα επιδιώκει να ανοίξει μόνο ένα μικρό άνοιγμα για να τοποθετήσει μία βόμβα, μία σκέψη δηλαδή, και να τεινάξει όλη την ιερή προσπάθεια στον αέρα. Να μην του το επιτρέπουμε. Να λέμε την ευχή δυνατά με το στόμα, ώστε να ακούει και το αυτί, γιατί έτσι βοηθιέται ο νους να προσιλώνεται περισσότερο. Ένας άλλος τρόπος είναι να λέμε την ευχή με το νου ή την καρδιά αργά αργά, και μετά το ελέησόν με να σταματούμε λίγο, έως ότου να εξασθενήσει η προσευχή, η προσοχή μας, και τότε αρχίζουμε πάλι από την αρχή την ευχή, σε περιπτώσεις που για την προθέρμανση χρησιμοποιήσαμε σκέψεις γύρω από την αμαρτωλότητά μας, καλό θα είναι, όπως συνιστούν οι πατέρες, να προσθέτουμε και τη λέξη αμαρτωλών, δηλαδή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, την οποία θα την τονίζουμε για να την αισθανόμαστε. Επειδή όμως ο νους μπορεί να κουραστεί από τη μνημόνευση όλης της ευχής, χρειάζεται να την συντομεύουμε. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ή Κύριε ελέησόν με, ή Κύριε Ιησού. Καθώς προχωρεί ο χριστιανός στην εργασία της ευχής, μπορεί να λιγοστεύει τις λέξεις. Ακόμη μερικές φορές μπορεί να επιμείνει κανείς τη λέξη Ιησού, την οποία θα λέγει επανειλημμένα Ιησού, 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 Ιησού μου, και τότε ένα κύμα γαλήνης και χαράς θα ξεσπάγει μέσα του. Θα πρέπει να παραμένει σε αυτή την προσευχή, έστω και αν τελειώσει ο καθορισμένος κανόνας του, να αρπάξει αυτή τη θέρμη της καρδιάς και να εκμεταλλευτεί τη δωρεά αυτή του Θεού, διότι πρόκειται περί μεγάλου δώρου που ο Θεός έστειλε από τα ύψη. Αυτή η θερμότητα θα βοηθήσει αποτελεσματικά το νου να προσκοληθεί στις λέξεις της ευχής, να κατέλθει στην καρδιά και να παραμείνει εκεί. Αν κανείς θέλει να αφιερώσει όλη την ημέρα στην προσευχή, ας ακούσει τη σύσταση των Αγίων Πατέρων. Μία ώρα να προσεύχεται, μία ώρα να διαβάζει και έπειτα πάλι μία ώρα να αφιερώνει στην προσευχή. Καθώς επίσης και όταν ασχολείται με το εργόχειρο, ας φροντίσει να λέει την ευχή. Η κατάλληλη εξάλλου στάση του σώματος βοηθά τον αθλητή της ευχής. Για τις πολύ ωραίες προσευχές οι πατέρες συνιστούν να κάθεται κανείς σε ένα σκαμνάκι, να κλείνει τα μάτια του ή να τα στηρίζει κάπου σε ένα σταθερό σημείο, κατά προτίμηση στο στήθος, στο σημείο που βρίσκεται η καρδιά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς φέρνει το παράδειγμα του προφήτου Ηλία, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, ανέβη επί το Καρμήλιον και έκρυψε στη γη και έθηκε το πρόσωπο αυτού αναμέσως των γονάτων αυτού, και κατά αυτόν τον τρόπον ελήθη η ξηρασία και γένετο έως όδε και όδε και ο ουρανός συνεσκότασε νεφέλες και πνεύματι και γένετο ιετός μέγας. Γάμα βασιλειών γιώτα ήτα 42-45. Ναι πάτερ μου, με την προσευχή στην καρδιά
στη στάση αυτή άνοιξε ο προφήτης τους ουρανούς. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε τους ουρανούς και έρχονται στην ξερή καρδιά μας η κρουνή της Θείας Χάριτος. Αργότερα διάβασα αυτή την περικοπή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που το ανέφερε και ο γέροντας. Ο φιλόσοφος Βαρλαάμ αποκαλούσε τους ησυχαστά ειρηνικά ομφαλοψύχους. Και ο Άγιος Θεοφόρος Γρηγόριος, δικαιολογώντας τη στάση τους με την ενέργειά τους, απάντησε: «Και αυτός ο την θεοπτίαν τελειότατος ηλίας, την κεφαλή της γόνασιν ερήσας και ούτων τον νου εις αυτόν και των θεών φιλοπονότερων συναγαγών των πολυετή έλυσε αυχμών ξηρασίαν. Επίσης ο θεόφτης Άγιος Πατήρ συνιστά στον καλό βοηθητικό, σαν καλό βοηθητικό μέσον, τη σταθεροποίηση των οφθαλμών. Των τεοφθαλμών μη όδε κακή σε περιάγειν. Αλ ίον ερίσματι την ή το οικείο στηθεί ή τον φαλό τούτον προσερίδιν και την διεόψεως έξω χαιωμένη δύναμη του νόου της καρδίας ίσο πέμπει ναύτης δια του τούτου σχήματος του σώματος». Ο χώρος, ακόμη συνέχισε ο γέροντας, παίζει σπουδαίο ρόλο να έχει ησυχία και να εξασφαλίζει μια εξωτερική γαλήνη. Επίσης και ο κατάλληλος χρόνος είναι απαραίτητος. Μετά την εργασία της ημέρας ο νους συνήθως περισπάται σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και οι γέροντες συνιστούν, ιδίως το πρωί, να γίνεται η άσκηση της νοεράς ευχής μία με δύο ώρες πριν ανατέλει ο ήλιος. Οπότε και ο νους είναι ξεκούραστος και αμετεόριστος και το σώμα είναι έχει αναπαυθεί. Τότε έχουμε πολλούς καρπούς. Όταν γέροντα ο νους μετεωρίζεται και έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει πολλές φορές, τότε τι μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τον συγκρατούμε? Υπάρχουν για πολλούς λόγους άγονες ημέρες και ώρες που δυσκολεύουν το έργο της προσευχής. Η εργασία της ευχής σε αυτές τις στιγμές είναι αρκετά επίπονη και δύσκολη. Όταν όμως επιμένουμε, η χάρη του Θεού θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε την ευχή και να προχωρούμε σταθερά για την καταχάρη θέωσή μας. Θα σας πω και μερικούς τρόπους που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε αυτές τις άγονες ημέρες και στιγμές. Καταρχάς, επί δενή λόγο πρέπει να χάσουμε το θάρρος μας. Έπειτα αυτές τις ώρες να προσευχόμαστε κυρίως με τα χείλη. Είναι ίσως προνόμιο των δυνατών ανθρώπων και χαριτωμένων να μπορούν εύκολα να συγκρατούν το νου στις λέξεις και να προσεύχονται απερίσπαστα. Εμείς οι αδύνατοι και αμαρτωλοί γεμάτοι από τα πάθη χρειάζεται να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και να χύσουμε πραγματικό αίμα. Να ζητήσουμε, όταν βλέπουμε ότι συνεχώς διαχέεται και περισπάται ο νους μας, βοήθεια από τον Θεό. Όπως ο Απόστολος Παύλος, όταν είδε ισχυρό τον άνεμο και άρχισε να καταποντίζεται, φώναξε: «Κύριε, σώσον με». Ματθαίου Γιώτα Δέλτα 30. Έτσι και εμείς να κάνουμε όταν εγείρεται ο άνεμος των λογισμών και της αικηδίας. Θα γίνει και σε εμάς ό,τι στην περίπτωση του Αποστόλου. Ευθέως ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβε το αυτού. Έπειτα δηλαδή από κοπιώδη προσευχή με τη βοήθεια του Θεού, όλες αυτές οι παραστάσεις που έρχονται για να αποσπάσουν το νου θα διαλυθούν και όμενες αόρατα από το όνομα του Χριστού. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να πανικοβληθούμε, αλλά να συνεχίσουμε να προβάλλουμε αντίσταση. Η ιδέα αντίστασή μας να είναι τόσο ισχυρή όσο ισχυρή είναι η προσβολή του πονηρού. Επίσης την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να δεχόμαστε ούτε και τις καλές σκέψεις, γιατί τότε και οι καλές σκέψεις ερεθίζουν το νου και καθώς γίνεται ευερέθιστος δέχεται και τις κακές. Δηλαδή οι καλές σκέψεις την ώρα της προσευχής ανοίγουν τον δρόμο για να εισέλθει θριαμβευτικά ο διάβολος και να διακόψει το ιερό έργο της προσευχής και πέφτουμε σε πνευματική μοιχεία. Γιατί οι πατέρες λέγουν
πως όταν ο νους κατά την ώρα της ευχής απομακρύνεται από τη μνήμη του Θεού και περιπλανάται εδώ και εκεί, διαπράττει πνευματική μοιχεία. Προδίδει τον Θεό και τον αρνείται. Υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την προδοσία και την άρση του γλυκητάτου Ιησού και μάλιστα προς χάρη του μισοκάλου και φθονερού εχθρού? Αν παρά ταύτα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το νου από τη διάχυσή του, χρειάζεται ο αγώνας μας να γίνει περισσότερο κοπιαστικός. Το καράβι, πάτερ μου, μπορεί να διαπλέψει την θάλασσα ή με πανιά αν υπάρχει άνεμος, ή με κουπιά στην απουσία του ανέμου. Έτσι γίνεται και με την προσευχή. Προχωρεί καλά όταν μέσα μας υπάρχει θερμότητα της χάριτος του Χριστού. Στην απουσία της όμως απαιτείται ο κόπος της διακινήσεως με τα κουπιά, δηλαδή απαιτείται μεγαλύτερος αγώνας. Τότε να καταφεύγουμε στη μελέτη την πατερική, να μελετούμε διάφορα πατερικά βιβλία που θα συγκεντρώνουν το νου. Όταν κατά τη διάρκεια της μελέτης σταθούμε μία κατάνοιξη, τότε να στοραματούμε και να λέμε την ευχή. Έτσι πρέπει να εννοούσουμε τα λεγόμενα ότι πρέπει να διαβάζουμε βιβλία με θεωμένη καρδιά και όχι με ξηρά λογική. Να διαβάζουμε βιβλία που εγγράφησαν με την καρδία και διαβάζονται ευχάριστα με αυτήν. Δηλαδή ανάγνωση και ευχή μαζί. Να απαγγέλουμε διαφόρους ψαλμούς του προφητάναχτος Δαβίδ ή να καταφεύγουμε και στην ψαλμωδία. Ακόμη καλό είναι να έχουμε εκ των προτέρων διαλέξει μερικά κατανυχτικά τροπάρια που αναφέρονται στην αγάπη του Θεού, στην αμαρτωλότητά μας, στη δευτέρα παρουσία, στην επίκληση της Θείας Βοήθησης και άλλα. Και να τα λέμε διαβαστά, χωρίς δηλαδή να τα ψάλουμε. Ή να λέμε διάφορες κατανυχτικές προσευχές που την συνέταξαν οι Άγιοι Πατέρες, όπως του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Έπειτα, προηγουμένως από αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται να τη λέμε και με το στόμα. Ακόμη να γίνεται η ευχή χοντρά, δηλαδή να τη λέμε με το κομποσκήνι. Βέβαια τότε έχουμε λίγους καρπούς, αλλά να μην μένουμε ποτέ χωρίς έστω και την μικρότερη απόλαυση αυτών. Επαναλαμβάνω και πάλι πως αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη υπομονή και καρτερία. Μπορεί αυτές οι σκέψεις που έρχονται και να αποβούν ωφέλιμες για μας, να χρησιμοποιηθούν για την κάθαρσή μας. Βοηθούν στην κάθαρση? Πώς δηλαδή? Όταν ο διάβολος παρατηρεί ότι προσευχόμαστε και επιδιώκουμε την προσήλωση του νου στην ευχή, χρησιμοποιεί τα πάντα για να τον αποσπάσει. Μεταχειρίζεται τα πάντα, χρησιμοποιεί κυρίως σκέψεις γύρω από εκείνο που μας βασανίζουν περισσότερο. Χτυπά το ευαίσθητο σημείο που μας πονάει πολύ. Στον φιλίδωνο εκτοξεύει σκέψη φιλιδονίας. Στο φιλάργυρο φιλαργυρίας. Στο φιλόδοξο φιλοδοξίας. Οπότε από τις σκέψεις που συνήθως έρχονται κατά την ώρα της προσευχής μπορούμε να καταλάβουμε τα ευαίσθητα σημεία μας, τις ακαθαρσίες που έχουμε μέσα μας, την ύπαρξη του πάθους που μπορούμε εκεί να στρέψουμε την προσοχή μας και τον αγώνα. Γέροντα, με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Ομολογώ πως δεν έχω πολλές εμπειρίες στο θέμα της ευχής του Ιησού. Όταν όμως αγωνίζομαι να την ασκήσω, τότε από την κόπωση δημιουργείται ένας πόνος στον εγκέφαλο και πολλές φορές και στην καρδιά. Τι είναι αυτό και τι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο πόνος του εγκεφάλου και της καρδιάς βρίσκεται στην αρχή της ασκήσεως του πιστού του πνευματικού, στο πνευματικό αυτό άθλημα. Νομίζει μερικές φορές ότι το κεφάλι του θα σπάσει, καθώς επίσης και η καρδιά του. Έχει τέτοιο πονοκέφαλο που νομίζει ότι θα πεθάνει. Ο πόνος αυτός είναι λίγο φυσικός και εξαρτάται από το ασυνήθιστο του νου σε αυτές τις εργασίες και αυτή την ιδιαίτερη στάση του σώματος. Όμως πολλές φορές γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως από τον διάβολο για να του σταματήσει την ευχή. Στον πόνο του εγκεφάλου χρειάζεται επιμονή, στον πόνο της καρδιάς χρειάζεται να δει μήπως προχώρησε στην εργασία αυτή πρόωρα και χρησιμοποίησε τρόπους που δεν ήταν για αυτόν. Είναι δυνατόν όμως ο πόνος στην καρδιά να τον βοηθήσει, γιατί μπορεί να γίνει αφορμή να συγκεντρωθεί ο νους στο σημείο εκείνο, που πονάει δηλαδή, και να κάνει απερίσπαστη προσευχή. Πολύ συνοπτική αυτή η σκέψη σας και θα ήθελα να την εξηγήσετε περισσότερο. Συγκεκριμένα, γιατί χρειάζεται όταν ο νους υποφέρει να επιμένουμε? Γιατί αμέσως μετά θα αρχίσει η κάθαρσή του. Αυτό θα φανερωθεί με τα δάκρυα.
θα αρχίσουν να τρέχουν ποταμιδών τα δάκρυα και ο νους θα καθαρίζεται και θα κατέρχεται στην καρδιά, οπότε θα σταματήσει και ο νους η ενασχόληση. Δάκρυα που δεν θα μπορεί να τα συγκρατήσει, που δεν θα μπορεί να τα εξηγήσει, που δεν κατάλαβε καμία προσπάθεια, δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια για το σκοπό αυτό. Σταμάτησε. Ένα χοντρό δάκρυ διέκρινε να γυαλίζει και να φωτίζει το πρόσωπό του. Άθελά μου και εγώ δάκρυσα. Η φωνή του, οι φωτεινές του σκέψεις έσπασαν την πέτρινη καρδιά μου. Θυμήθηκα τον Άγιο Αρσένιο, με τον οποίο γράφει το γεροντικό. Έλεγαν ότι όλο τον καιρό της ζωής του, καθισμένο στο εγωργό χειρό του, είχε ένα κομμάτι πανί στον κόρφο του και για τα δάκρυα που έπεφταν από τα μάτια του. Σαν άκουσε ο Αβάς Ποιμήν ότι κοιμήθηκε, δάκρυσε και είπε «Μακάριος είσαι Αβά Αρσένιε, γιατί έκλαψες τον εαυτό σου εδώ στον κόσμο, γιατί όποιος δεν κλαίει τον εαυτό του εδώ κάτω, αιώνια εκεί στην άλλη ζωή θα κλαίει. Είτε λοιπόν εδώ θεληματικά, είτε εκεί με βασάνους, από τις βασάνους, είναι αδύνατον να μην κλάψει». Με διέκοψε. «Δεν χρειάζεται», αμέσως είπε, σαν να βγήκε από τη θάλασσα των ακενότητων δακρύων, μόλις δημιουργηθεί ένας πόνος να σταματήσουν. Γιατί αυτές οι σκέψεις τις βάζει ο διάβολος, που είναι κατεξοχή πονήρος, δόλιος και κακούργος, με σκοπό να μας αφανίσει, να μας νεκρώσει. Ο αθλητής της προσευχής γνωρίζει τις μεθοδίες του πονηρού και τα νοήματα αυτού του ψιθυρίζει σταμάτα την προσευχή, γιατί θα τρελαθείς, γιατί θα γίνεις καρδιακός. Ένα παράδειγμα θα σου διαβάσω από το γεροντικό. Υπήρχε κάποιος μοναχός, κάθε φορά που ήταν να κάνει την προσευχή του, τον έπιανε ρίγος και πυρετός και του πονούσε το κεφάλι. Και έτσι έλεγε μέσα του, ότι να, είμαι άρρωστος και κοντεύω να πεθάνω. Α, σηκωθώ λοιπόν πριν πεθάνω και ας κάνω την προσευχή. Με αυτό λοιπόν το λογισμό βίαζε τον εαυτό του και έκανε την προσευχή. Και μόλις τελείωνε η προσευχή, τελείωνε και ο πυρετός. Και πάλι με αυτό το λογισμό ο αδελφός αντιστάθηκε και έκαμε την προσευχή και νίκησε τον πονηρό. Γι' αυτό οποιοδήποτε πόνο πρέπει ο αθλητής της ευχής να τον παραθεωρεί. Γεροντά, θέλω να μου πείτε περισσότερα πάνω στον πόνο της καρδιάς. Ξέρω, οι πατέρες δίδουν μεγάλη σπουδαιότητα σε αυτό τον πόνο και το θεωρούν σαν τον κατάλληλο δρόμο από τον οποίο θα περάσει η ευχή του Ιησού. Αν το κρίνετε σκόπιμο, πέστε μου μερικές σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που είπες προηγουμένως. Οι πατέρες ασχοληθέντες με την ευχή του Ιησού ή μάλλον ζήσαντες σε αυτήν, πέρασαν από το στάδιο αυτό και επομένως δίνουν μεγαλύτερη σημασία. Πρέπει να έρθει αυτός ο πόνος, εννοείται, βέβαια σε εκείνους που ασχολούνται συνεχώς με την ευχή του Ιησού. Δίνουν μεγάλη σημασία, γιατί από τον πόνο αυτό, που σημαίνει ότι ο νους κατέρχεται στην καρδιά δια της ενεργίας του πνεύματος, ενούται με αυτήν, σκορπίζεται γαλίζει στην ψυχή και στο σώμα, καθαίρεται το λογιστικό μέρος ψυχής και γίνεται σαφής διάκριση των λογισμών. Μόνο τότε μπορούν να διακριθούν καλά οι λογισμοί, να καταλάβουμε την εξέλιξή τους και την κατάληξή τους. Έτσι, ένας ησυχαστής χωρίς να έχει διαπράξει εξωτερικά μια αμαρτία, γνωρίζει άριστα την κατάσταση ενός αμαρτωλού. Αυτό συμβαίνει γιατί με την ασχητική επιστήμη ξέρει καλά την νοοτροπία του λογισμού, την πορεία του και την κατάληξή του. Μέσα στα πλαίσια αυτά τοποθετείται και το γεγονός ότι ο ασκητής, επειδή η καρδιά του έγινε τρομερά ευαίσθητη από την ενέργεια της ευχής, μπορεί την ώρα που προσεύχεται για κάποιον να καταλάβει αμέσως σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Γίνεται έτσι διορατικός. Να θέσω όμως τα πράγματα στη σειρά. Λέγαμε προηγουμένως πως η ευχή έχει σκοπό να ενοποιήσει τον όλο άνθρωπο, δηλαδή τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Η προσοχή να συγκεντρωθεί στην καρδιά. Στην αρχή να αισθάνεται η καρδιά την ενέργεια της ευχής και έπειτα νους και καρδιά να ενωθούν. Γιατί κατά τους πατέρες πρώτα η καρδιά αισθάνεται την παρουσία του Θεού της χάριτος και έπειτα παρακινεί και το λογικό. Οι πατέρες πρώτα έζησαν και έπειτα θεολόγησαν και περιφρούρησαν. Οι πατέρες πρώτα έζησαν και έπειτα θεολόγησαν για να περιφρουρήσουν τη ζωή.
Επομένως, πρώτα η καρδιά αισθάνεται τη θερμότητα και την γλυκύτητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, η απουσία της χάριτος διακρίνεται από την παγερότητα και ψυχρότητα της καρδιάς. Επαναλαμβάνω πως πρώτα κανείς με την καρδιά αγαπά το Θεό και έπειτα με το νου. Η παραγγελία του Θεού είναι σαφής. Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Λουκά Ιώτα 27. Ίσως θα ξέρετε πως η λογική δεν καταργείται μέσα στην Εκκλησία, αλλά μετά την πτώση είναι αρκετά δύσκαμπτη για να αντιληφθεί τον Θεό. Όταν όμως αναπτύσσεται εσωτερική πνευματική αίσθηση, τότε και αυτή παρακινείται στο να καταλάβει τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν κάνει τη διάκριση αν σφάλουμε ή αν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Η ένωση όμως του νου και της καρδιάς γίνεται μόνο με την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Με τη μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Χριστού αποκτούμε χάρη και με την ενέργεια αυτής ο νους βρίσκεται στη καρδιά και ενώνεται με αυτή. Γι' αυτό είναι σημαντικό βήμα για την ευχή του Ιησού και τη θέωση. Αυτό. Και γι' αυτό και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να συντριβεί. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Πολύ βέβαια για την κάθοδο του νου στην καρδιά χρησιμοποιούν πολλούς και διαφόρους τρόπους, αλλά πρέπει να πούμε ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η μετάνοια. Επομένως είναι πολύ καλό το ότι κλαίγοντας για τις αμαρτίες μας αισθανόμαστε ένα πόνο στην καρδιά ή άλλοτε μία θερμότητα και γενικά καταλαβαίνουμε την κίνηση και την αίσθησή της. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σιγά σιγά, γιατί είναι δυνατή η απότομη αυτή ενέργεια σε αδύνατες και ασυνήθιστες καρδιές να δημιουργήσει μία μικρή ανομαλία που δεν έχει βέβαια σοβαρές εξελίξεις, αλλά σταματά την προσευχή. Σε ένα τέτοιο πόνο συνιστάται η άσκηση της ευχής με τα χείλη. Όταν όμως η καρδιά είναι δυνατή, συνιστάται η παραμονή εκείνη της προσοχής μας και όταν πονάει. Αυτό βέβαια θα το ξεκαθαρίσει ο διακριτικός και πνευματοφόρος πνευματικός μας. Αυτός ο πόνος είναι υγιέστατος, φυσικότατος και σωτήριος. Πολλοί ασκητές νομίζουν πως είναι καρδιοπαθείς και επισκέπτονται τους γιατρούς και εκείνοι δεν τους βρίσκουν τίποτα. Είναι ο πόνος της χάριτος. Δηλώνει ότι η προσευχή μπήκε μέσα στην καρδιά και ενεργείται εκεί. Αυτό είναι σημαντικό βήμα. Έχω ακούσει ότι πολλοί Άγιοι αισθάνθηκαν την ευχή να ενεργείται στην καρδιά σε μια δεδομένη στιγμή και μάλιστα αισθάνθηκαν σαν δώρο από το Θεό διαπρεσβείων της Θεοτόκου. Είναι αλήθεια αυτό? Μάλιστα, πολλοί Άγιοι ησυχαστές γνωρίζουν καλά τη στιγμή που άρχισε η ευχή και να ενεργείται στην καρδιά. Και από τότε διαρκώς τη λένε, έστω και αν κάνουν οποιαδήποτε εργασία. Δεν σταματά πλέον ποτέ. Πράγματι, την αισθάνονται σαν δώρο της Παναγίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προσευχόμενος στην εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου, λέγοντας «Το φώτισό μου το σκότος», έλαβε το χάρισμα της θεολογίας. Πρέπει δεν να λεχθεί ότι η αγάπη στο Θεό, η αγάπη στη Θεοτόκο συνδέεται στενά με την αγάπη στο Χριστό. Αγαπούμε τη Θεοτόκο επειδή αγαπούμε τον Χριστό ή την αγαπούμε για να φτάσουμε και στην αγάπη του Χριστού. Οι πατέρες ήταν αρκετά εκφραστικοί. Ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης λέγει «Η μίση Θεοτόκε προηγού ουδής πνευματικός απετελείτο, ουδής ο σωζόμενος ή μη διασού Θεοτόκε». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Ουκούν αυτοί μόν μεθόριον εστί κτιστής και ακτής του φύσεως και αυτής τεχθέντος μεσίτου. Και ουδέν αν τον εκ του Θεού δωρημάτων ή μη διατάφτης γέννητο και αγγέλους και ανθρώπους». Και ανθρώπης, και αγγέλης και ανθρώπης. Πολλά δώρα λαμβάνουμε δια της Θεοτόκου, αφού αυτή μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο τον Χριστό, δεν θα μας δώσει και τα άλλα. Έτσι όταν προσευχόμαστε να λέμε «και υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» και όχι απλώς «πρέσβευε υπέρ ημών», σώσον ημάς. Ας επανέλθω σε κάτι που μου δημιουργήθηκε την ώρα που λέγατε για την ένωση του νου και της καρδιάς. Όταν ο νους κατέληξε στην καρδιά παραμένει συνεχώς εκεί? Και αν αυτό είναι έτσι, τότε πώς ο άνθρωπος εργάζεται, κάνει το διακόνημά του
και τα κλπ. Πρώτα-πρώτα ο νους δεν αφομοιώνεται ούτε εξαφανίζεται. Ολοκληρώνεται και έρχεται στη φυσική του κατάσταση. Αφύσικος είναι όταν παραμένει έξω από την ουσία του, την καρδιά. Με την ευχή αποβάλλει όλα τα ξένα στοιχεία. Έπειτα όταν ο νους κατέρχεται στην καρδιά, μένει, ας μου επιτρέψει τη φράση, και λίγο περίσσευμα. Με το περίσσευμα αυτό μπορεί να ασχολείται και με άλλα έργα, χωρίς να αποσπάται ο νους από την καρδιά. Παραδείγματος χάρη, ένας ιερεύς σιγαστής μπορεί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να προσέχει και το τελετουργικό μέρος ή να λέγει κάτι σχετικό με τη τέλεση του μυστηρίου στο διάκονο ή σε άλλο ιερέα και όμως να μην διασπάται ο νους από την καρδιά. Όταν όμως αυτό το περίσσευμα του νου τρέχει σε πράγματα ανάρμοστα, είναι δυνατόν να αποκόψει τελείως το νου από την ουσία του. Γι' αυτό και ένας ασκητής την ώρα που έκανε την ευχή μετρούσε και τα κομποσχήνια ώστε να αποσχολεί και αυτό το περίσσευμα για να μην του προξενήσει κακό. Ίσως βέβαια θα καταλάβατε ότι με αυτό το περίσσευμα μας πολεμά σφοδρά ο διάβολος.